μετά την κυρία Κάλο που μας θύμισε τι απάνγιο και απανέμι μπορεί να είναι για όλους μας οι βιβλιοθήκες και τα βιβλία, την κυρία Παπάζογλου που μας θύμισε τι πρέπει να κάνουμε και τον κύριο Παπαχατουρίδη που μας έδειξε ότι ένας δήμαρχος με προτεραιότητες πώς μπορεί να φέρει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να δω το θέμα των βιβλιοθηκών στην επιφάνεια και να δώσει λύσεις μέσα από, από αυτές τις δραστηριότητες. Έρχομαι κι εγώ εδώ μαζί σας, χαιρετίζω αυτό το συνέδριο, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη και φορτηνιασμένη εποχή που η χώρα μας και ο λαός μας δοκιμάζονται. Έτσι κι εγώ με τη διπλή ιδιότητα του βιβλιοθηκονόμου και του αιρετού βρίσκομαι εδώ μαζί σας προκειμένου να συνεκτιμήσουμε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στην άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Περιθώρια ανάπτυξης τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τόσο με την τρέχουσα πολιτικο-οικονομική και κοινωνική κατάσταση, όσο όμως και με τις πρωτοβουλίες που έχουν οι δημοτικές αρχές, αλλά και τις δράσεις τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε εμείς οι ίδιοι για να δώσουμε διεξόδους στην κοινωνία. Η εισήγησή μου θα είναι σε τρεις άξονες. Πρώτα θα δούμε την πραγματικότητα στην αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη και πώς αυτό έχει αντίκτυπο πάνω στις βιβλιοθήκες. Θέτω ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο αφορά την επιβίωση και τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και στο τέλος, ως μόνη λύση της δράσης και αντιδράσης μας, προτείνω κάποιες από αυτές. Με την τελευταία λοιπόν αναδιοργάνωση των κρατικών και αυτοδιοικητικών δομών στη χώρα μας και την υπερψήφιση από το Κοινοβούλιο του προγράμματος Καλλικράτης, δημιουργείται ένας καινούριος χάρτης όπου οι Δήμοι γίνονται λιγότεροι, αλλά μεγαλύτεροι, αναδιοργανώνεται η διοικητική τους δομή, μεταφέρονται οι υπηρεσίες, κλείνουν δημοτικές επιχειρήσεις, καταργούνται ανώνυμες εταιρείες, νομικά πρόσωπα συγχωνεύονται, ενώ ταυτόχρονα νέες αρμοδιότητες, όπως αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας και της παιδείας, μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές ήταν απαραίτητες, ενώ άλλες όμως δυσκολεύουν την κατάσταση και εμποδίζουν την υλοποίηση θεσμικών λειτουργιών. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, του προγράμματος Καλλικράτη, συμπίπτει χρονικά και με την κρίση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο όνομα της αντιμετώπισής τους. Καθορίζουν όμως το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε χαμηλές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, της τάξης μάλιστα του 30 με 40%. Καθυστερεί η καταβολή των ΚΑΠ. Επίσης, σε συνδυασμό με τη μη εξασφάλιση πόρων για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων, δημιουργείται στους Δήμους μία δυσβάστακτη κατάσταση και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για την εξόφληση των υπαρχουσών υποχρεώσεων. Έτσι, το 2011, οι περισσότεροι προϋπολογισμοί καταρτίζονται στη βάση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, στη λογική της συντήρησης και εμποδίζουν ουσιαστικά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Η νέα πραγματικότητα προκαλεί επίσης πολύ σημαντικούς τριγμούς σε κεκτημένα δικαιώματα και λειτουργία πολλών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση καθώς περικόπτονται οι μισθοί. Η μονιμότητα τίθεται υποσυζήτηση και αίρεται. Ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών της αυτοδιοίκησης και για απολύσεις συμβασιούχων. Η εργασιακή εφεδρεία σπρώχνει έμπειρο δυναμικό εκτός εργασίας. Νευραλγικοί τομείς της αυτοδιοίκησης αποδυναμώνονται, το προσωπικό των οποίων αντικαθίσταται μόνο με προσλήψεις εναλλασσόμενων εργαζομένων με δίμηνες συμβάσεις. Φανταστείτε ένα παιδικό σταθμό να λειτουργεί με προσωπικό που αλλάζει κάθε δύο μήνες. Στο όνομα λοιπόν της περιστολής των δαπανών, οι δραστηριότητες πολιτισμού δεν θα μπορούσαν να μείνουν αλόβητες. Ίσα-ίσα μάλιστα είναι οι πρώτες που περικόπηκαν. Μια σειρά προγραμμάτων αθλητισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης που έγιναν διέξοδο και ήταν απάνγιο και απανέμι σε σημαντικό αριθμό πολιτών μας, καταργούνται ή περιορίζονται σταδιακά. Η συνέχιση δραστηριοτήτων έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, αφού ο εκάστοτε επίτροπος ή το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εγκρίνουν τη συνέχιση ή τη χρηματοδότηση μέσω της χρηματοδότησης μια δραστηριότητας, απαιτούν αυτή η υπηρεσία να είναι ανταποδοτική. Πολιτικές και τακτικές πρωτόγνωρες.
που καταπατούν το αυτοδιοίκητο και την αυτονομία της αυτοδιοίκησης. Αν μη τι άλλο, ανοίγουν την κερκόπορτα της εφαρμογής του ίδιου μοντέλου και σε άλλους τομείς της διοίκησης, μετακυλίοντας ουσιαστικά το κόστος σε αυτούς που συμμετέχουν στις υπηρεσίες. Παροχή υπηρεσιών βιβλιοθηκών, επαμοιβή. Αποτιμώντας την κατάσταση ένα χρόνο μετά, ο σύγχρονος Καλλικράτης αποδεικνύεται τελικά ως ένα τεχνοκρατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης, καθώς δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στις λειτουργίες της αυτοδιοίκησης. Είμαι σίγουρη ότι η συνδρομή ενός σύγχρονου ικτίνου κρίνεται επιγόντως απαραίτητη. Στη δίνη λοιπόν αυτών των εξελίξεων, οι δημοτικές βιβλιοθήκες βρίσκονται μετέωρες, όπως προανέφερα. Και ενώ εξ αντικειμένου θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πόλης, το έργο τους υποσκάπτεται, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συνήθεις υποχρεώσεις τους και τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας. Να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από την ελλειπή εκπαιδευτική πολιτική, από το κλείσιμο των σχολικών βιβλιοθηκών, από την αδυναμία να παραδοθούν εγκαίρως τα βιβλία στα σχολεία. Βορρά στις πολιτικές και διαχειριστικές λογικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, διοικήσεων και επιτρόπων απειλούνται να διαλυθούν εις τα εξών συνετέθησαν. Δανείζομαι από τον αγαπημένο μου τον Σέξπιρ και θέτω σε όλους το σεξπιρικό ερώτημα «To be or not to me», παραφράζοντας για την περίπτωση, το οποίο βλέπω να εωρείται και να αναμένει τη δική μας απάντηση. Να ζουν λοιπόν, να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες. Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Δύο αντίρροπες δυνάμεις προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος στη μάχη της επιβίωσης και της συνέχισης του έργου των βιβλιοθηκών. Εκείνες που στηρίζουν την ύπαρξή τους και εκείνες που πλειονίζουν τα θεμέλια τους. Συμμετέχοντας και στις δυο πλευρές, θεσμοί, πολιτικές και άνθρωποι, ηθελημένα ή αθέλητα. Από τη μια πλευρά, είμαστε εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι, που γνωρίζουμε ή οφείλουμε να γνωρίζουμε τις δυνατότητες της αξιοποίησης των βιβλιοθηκών και την κοσμογονία που μπορούν αυτές να συντελέσουν. Οι αναγνώστες και οι ερευνητές, οι επιμένοντες και περιμένοντες, οι εραστές του θεσμού. Από την άλλη, η απουσία βούλησης και πολιτικής ανάπτυξής τους. Η εσωστρέφη, η μιζέρια, η έλλειψη καλλιέργειας και φαντασίας. Η περιθωριοποίηση και οι πράξεις απαξίωσης και μία αποδοχής από την κοινωνία. Εδώ όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να γίνω πιο σαφής. Γιατί αυτοί που απαξιώνουν το έργο των βιβλιοθηκών έχουν όνομα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν όραμα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι διοικούντες και οι αποφασίζοντες. Όχι όλοι, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτοί που κατά την κατάρτιση προϋπολογισμών, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τις προσλήψεις και τοποθετήσεις προσωπικού, τις συστάσεις συμβουλίων και επιτροπών, τις επιλογές των χώρων εγκατάσταση των βιβλιοθηκών, προτάσουν και αποφασίζουν, σκοπεύοντας την ικανοποίηση των μικροπολιτικών του συμφερόντων και των ημέτερων. Και όχι στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και σε αυτά που οφείλει να παρέχει η βιβλιοθήκη. Έτσι λοιπόν, έχουμε στα συμβούλια των βιβλιοθηκών, τους φίλους και τους επιφανείς πολίτες φίλους μας και μεταφέρουμε τις βιβλιοθήκες στα υπόγεια, προκειμένου να δείξουμε ότι κάτι κάνουν. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, σε πολλές θέσεις αιρετών ή μελών επιτροπών και διοικητικών συμβουλίων βιβλιοθηκών δεν βρίσκονται οι άριστοι συμπολίτες μας, αλλά οι αρεστοί και όσοι χρήζονται ως ειδικοί επί των θεμάτων. Εκλεκτικές συγγένειες και ισχυροί μηχανισμοί αποτελούν το κατεστημένο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό. Υπάρχουν βέβαια, τονίζω, και φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι και το σκηνικό στο οποίο καλούμε να λειτουργήσουμε εμείς. Υπάρχει όμως ελπίδα αλλαγής. Εγκαταλείπουμε ή επιμένουμε. Μετά από χρόνια δουλειά στον χώρο των βιβλιοθηκών, αλλά και ενασχόλησής μου με τα κοινά,
Για ένα μόνο πράγμα είμαι πεπισμένη. Ότι πολλά, μα πάρα πολλά, εξαρτώνται από τις πρωτοβουλίες, τη διαθεσιμότητα, την κουλτούρα, τις γνώσεις και τις ενέργειες αυτών που εργάζονται στις βιβλιοθήκες. Το έργο τους αντανακλά στην κοινωνία και δημιουργεί την εκτίμηση ή την απαξίωση. Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, παρατηρώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και σε άλλες χώρες οι βιβλιοθήκες είναι αυτές που υφίστανται αρνητικές συνέπειες. Διαπιστώνω όμως ότι τόσο στο εξωτερικό, όσο και εδώ, ο στόχος όλων είναι ίδιος. Να συνεχίσουμε να υπάρχουμε με αξιοπρέπεια. Να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες. Επομένως, θα πρέπει και η δική μας δράση να εναρμονιστεί με τη δική τους, με τον συναδέλφο μας του εξωτερικού, στη βάση της διεκδίκησης, της συμμετοχής και της συνεργασίας. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι δράσεις και αντιδράσεις των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες και εν προκειμένου στις δημοτικές, καθίστανται επιβεβλημένες και δύναται να προκαλέσουν την αλλαγή. Μια αλλαγή η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Εκτός των δυσκολιών που προανέφερα, αλλά και της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα διοίκησης το οποίο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ευνοεί τις πλειοψηφίες της εκάστοτης συμπολίτευσης. Και έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιοι βρίσκονται κάθε φορά στη συμπολίτευση, ποιες πολιτικές επιλέγουν να υπηρετούν, ποιες προτεραιότητες θέτουν και ποιος ο βαθμός καλλιέργειας και ευαισθητοποίησής τους. Είδαμε το παράδειγμα, πάλι αναφέρομαι σε αυτό, του Περιστερίου, αλλά και άλλων δήμων που θα δούμε στη συνέχεια. Να εξετάσουμε ποιους ανθρώπους θα προσεγγίζουμε και τον τρόπο που θα τοποθετούμε τα ζητήματα που κάθε φορά μας απασχολούν στη δουλειά μας. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε η κόλλα και σκέφτουν επιτραπεί η έκφραση ο ποδόγυρος των διοικήσεων, αλλά να τους εμπνεύσουμε με τις προτάσεις και το έργο μας. Να τους κάνουμε τελικά αρρωγούς και συμμάχους. Πάντα έρχεται στο μυαλό μου ο δάσκαλός μου, ο Κάρολος Κουν. Να κάνουμε θέατρο με την ψυχή μας, έλεγε. Λέω κι εγώ λοιπόν, και έρχομαι κοντά στην κυρία Κάλλο, να κάνουμε βιβλιοθήκες με την ψυχή μας. Τι μπορούμε να κάνουμε, τα είπε και η κυρία Παπάζογλου, τα αναφέρω κι εγώ εδώ, θα ήθελα, αν δεν τρώω το χρόνο σας, να σας τα μεταφέρω. Ανοιγόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις και διατυμπανίζουμε την προσφορά και τις ανάγκες της κοινωνίας για παροχή υπηρεσιών βιβλιοθηκών. Γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή μας και ενημερωνόμαστε για τις τοπικές εξελίξεις. Παρακολουθούμε τα θέματα και τις αντίστοιχες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αξιοποιούμε τη δυνατότητα παρέμβασης, έχοντας συμμάχους μας, είτε τις Επιτροπές Πολιτών, είδαμε πρωτοβουλίες πριν, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία υπάρχει και στο ζωγράφο με τον παλιό, με την αναζωοπήρωση των δραστηριοτήτων του παλιού Μπερντέ. Μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων που γίνεται κάθε πρώτη του μήνα. Καταθέτουμε εγκαίρως και γραπτώς εμπεριστατωμένες και συγκεκριμένες προτάσεις που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα και κοινωνικές ανάγκες και διεκδικούμε να ενταχθούν στο προγραμματισμό και τα υπηρεσιακά σχέδια της αυτοδιοίκησης. Προτείνουμε και σχεδιάζουμε δράσεις που λειτουργούν συνδυαστικά και επικουρικά με άλλες δημοτικές υπηρεσίες ή με φορείς της πόλης. Δίνουμε έμφαση στις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Επαναπροσδιορίζουμε την εμβέλειά μας και βγαίνουμε έξω από τα τείχη, επικοινωνώντας μέσα από αναξιοποίητους τρόπους και χώρους. Πηγαίνουμε στα σχολεία, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΔΑΠ, στα καλλιτεχνικά εργαστήρια και γιατί όχι, αντλούμε και από εκεί δυνάμεις. Αξιοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, τον τοπικό τύπο, συνεργαζόμαστε μαζί τους και γιατί όχι, θεμητό είναι και αυτό, τους κάνουμε χορηγούς και κυρίως προπομπούς μας. Επιδιώκουμε συνεργασίες με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ανταλλάσσουμε ιδέες, συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις. Αξιοποιούμε τους ερασιτέχνες και τους εθελοντές, γιατί η υλοποίηση των ιδεών θέλει εκτός από καλή διάθεση και ανθρώπινο δυναμικό. Αντλούμε ιδέες και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες αξιοποιώντας δικές μας δεξιότητες, ταλέντα ή κλίσεις.
Δεν περιμένουμε να μας επιβληθούν οι αλλαγές τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Αλλά με γνώση, επαγγελματικότητα και κοινωνική ευαισθησία επανεκτιμούμε τον τρόπο λειτουργία μας με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Απαντάμε εμείς και όχι ο καλλικράτης στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να συμφωνευτεί, τι υπηρεσίες εν τέλει πρέπει να παρέχουν. Διερευνούμε τη συμμετοχή μας σε συνεργατικά δίκτυα. Μέσα από συνεργασίες έχουμε τη δυνατότητα και να μοιραστούμε πληροφοριακούς πόρους και να ελαττώσουμε τα κόστη, αλλά κυρίως να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι βιβλιοθήκες κατακτούν την τοπική κοινωνία, γίνονται μέρος της καθημερινότητάς της και προσφέρουν έργο και είναι γνωστές για τις δράσεις τους, θέλω να πιστεύω ότι έχουν να φοβούνται πολύ λιγότερα από αυτές που λειτουργούν ως αποθήκες με περιορισμένες υπηρεσίες και είναι κλειστές στους τοίχους τους. Μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να μην έχουμε πολλούς συμμάχους, αλλά ας αξιοποιήσουμε αν μη τι άλλο την τεχνολογία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο και οργάνωση λειτουργίας των βιβλιοθηκών μας, μειώνοντας τα κόστη και προσεγγίζοντας έτσι περισσότερους ανθρώπους. Εν κατακλείδη, βγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι από τα όρια μας και αλλάζουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε. Αποκτάμε εμείς οι ίδιοι καλλιέργεια και κουλτούρα. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι εκτός από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στις βιβλιοθήκες, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ποιότητα, με την ποσότητα των οικονομικών πόρων. Επομένως, δεν έχουμε παρά να διεκδικήσουμε περισσότερα για τον πολιτισμό και την παιδεία. Και να αρνηθούμε τα ψίχουλα και την περιθωριοποίηση στην οποία πολλοί θέλουν να μας βάλουν. Όπου μπορούμε να αποτρέψουμε σπατάλες, επιβάλλεται να το κάνουμε. Όμως το σημάζεμα και η περιστολή των δαπανών ας μην γίνει εις βάρος της παιδείας και του πολιτισμού. Ο πολιτισμός, ως μοναδική διέξοδος ενάντια στη βαρβαρότητα και στην αγριότητα, οφείλει να γίνει το ισχυρό χαρτί της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι ο εύκολος τρόπος κάλυψης των ελλειμμάτων της ή το άλοθή της. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η πολιτεία οφείλει να είναι στο πλευρό των δημοτικών βιβλιοθηκών. Να στηρίξει το έργο της, να γίνει σύμμαχός της και να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να μετεξελιχθούν σε εξωστρεφείς πολυλειτουργικούς οργανισμούς για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την τοπική ανάπτυξη, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν κοινωνικό θεσμό και παρέχουν αγαθά. Η λογική της ανταποδοτικότητας είναι μακριά από αυτές. Η λειτουργία τους δεν μπορεί να εξαρτάται από την εκάστοτε βραχή διαδιοίκηση, απαιτεί συνέχεια και ενιαίο σχεδιασμό, σε συνδυασμό με το σύνολο και των υπολείπων δραστηριοτήτων του Δήμου. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες μπορούν, οφείλουν και πρέπει να επιτελούν στις τοπικές κοινωνίες ένα σύνθετο πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο. Οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν όχι μόνο δεν παραμένουν ίδιες, αλλά συνεχώς διωγγώνονται, όπως διωγγώνονται και τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας. Επιπλέον, αλλάζουν τα μέσα, οι διαδικασίες και οι δρόμοι που θα ακολουθούν προκειμένου αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν. Δεν μένει παρά να λειτουργήσουμε συνεργατικά και διεκδικητικά, αυτενεργώντας και σε πείσμα των καιρών, ας βρούμε τις κρυμμένες ευκαιρίες και δυνατότητες, τροφοδοτώντας την ελπίδα. Από την ελπίδα και την ανάγκη να δημιουργήσουμε βγαίνει το καινούριο. Κλείνοντας, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι αυτά που με μαγεύουν και μου δίνουν έμπνευση και δύναμη, θα ήθελα να σας μεταφέρω και πάλι στο μαγικό κόσμο του θεάτρου, στη μαγική παράσταση που μας χάρισε το καλοκαίρι η Αριάννα Νιουσκίν και το θέατρο του Ήλιου, την παράσταση «Η Ναυαγή της Τρελής Ελπίδας». Μια μαγική παράσταση φόρο τιμής σε όλους όσους έναν αιώνα πριν πίστευαν σε ιδανικά που ναυάγησαν. Έλεγε λοιπόν η Νιουσκίν: «Πιστεύω πως η πιο πολιτική πράξη που μπορεί κάποιος να κάνει σήμερα είναι να ξαναφέρει στην ανθρωπότητα το χαμένο της ενθουσιασμό, το φως και την ελπίδα. Οι βιβλιοθήκες μας, με τα θησαυροφυλάκια γνώσης τους, ας γίνουν το καράβι και εμείς τα μέλη του πληρώματος για το ελπιδοφόρο ταξίδι και την Ιθάκη. Το έργο μας μπορεί να γίνει η απάντηση στις δυσκολίες και την παραπαρότητα του καιρού μας. Η υπενθύμηση ότι η ουτοπία
δεν είναι αδύνατη. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς θα αναγκαστώ να φύγω κι εγώ από αυτή την αίθουσα σε λίγο, γιατί αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, όπως έλεγε ο Χικμέτ, η άλλη μισή είναι στην Πανεπιστημίου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η άλλη μισή είναι στο Άστρο, όπου από τη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Βιβλιοθήκη του Αστικού Δικαίου, σε συνεργασία με κάποιους λέκτορες, αλλά κυρίως με τους ανθρώπους που ερχόταν στη βιβλιοθήκη, με τα παιδιά και προκειμένου να απαλύνουμε την πικρή γεύση των νομικών βιβλίων από τα χείλη μας, είπαμε να διερευνήσουμε το δίκαιο μέσα από την τέχνη και να βρούμε την τέχνη μέσα από το δίκαιο. Έτσι λοιπόν σήμερα στις 1 η ώρα πρέπει να είμαι στο Άστρι, όπου θα προβάλλουμε την ταινία και θα συζητήσουμε πάνω στην ταινία «Ένας χωρισμός». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.